Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό μας μαραθώνιο. Να θυμίσουμε ότι η εκπομπή Πολιτικός Μαραθώνιος μεταδίδεται στο Έξτρα κάθε Σάββατο 12.30 ώρα το βράδυ επί 2 ώρες και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30 το πρωί. Επομένως, να το γνωστοποιήσετε λοιπόν, δεν είναι πια Κυριακή που ήταν επί χρόνια η μέρα μετάδοσης, αλλά είναι Σάββατο 12.30 ώρα το βράδυ με 2.30 και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30 ώστε να μπορούν να δουν πριν πάνε στην εργασία τους και όσοι κοιμούνται νωρίς. Έχουμε και τον κύριο Βερόνη σήμερα εδώ να συντροφεύει την εκπομπή μας. Να πούμε επίσης ότι ασχέτως των εκπομπών του Έξτρα, κάθε βράδυ μετά τις 9 η ώρα, 9.30 εκεί, 2-3 ώρες έχουμε εκπομπή στο Web TV του Αντιδιαπλοκή.gr. Μπαίνετε στην ιντερνετική εκπομπή, όχι τηλεόραση, ίντερνετ. Μπορείτε οι χρήστες ίντερνετ να παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή. Δηλαδή, μπαίνοντας στο www.antidiaplokie.gr, βλέπετε την κατακόρυφη στήλη αριστερά που λέει Web TV. Πατώντας εκεί, έχουμε ζωντανή εκπομπή κάθε βράδυ 9.30 με 10.30 περίπου. Ναι. Λοιπόν, οπότε εκεί μπορείτε δια μηνυμάτων και ακόμη και δια τηλεφώνου να συμμετέχετε. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Κάνουμε όσο έχει αρχίσει να διανέμεται σε όλη τη χώρα η εφημερίδα Αντιδιαπλοκή. Βγήκε το νέο τεύχος. Να το δείξουμε λίγο στον κόσμο, κύριε Βερόνη μου. Βεβαίως, με πάρα πολύ το νέο τεύχος. Σημαντικά θέματα. Ναι. Εδώ είναι το νέο τεύχος της εφημερίδας Αντιδιαπλοκή. Λοιπόν, όσοι θέλετε να προμηθεύεστε τεύχη κλπ, να απευθύνεστε στα κεντρικά γραφεία Καρόλου 28 στην Αθήνα, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και όσοι θέλετε να στείλετε μια επιστολή, θα στείλετε στην διεύθυνση Ένωση Κεντρών, Καρόλου 28 Αθήνα. Λοιπόν, για να δούμε το κύριε Βερόνη μου λίγο την αλληλογραφία σήμερα και την ευκαιρία. Ο κύριος Ξεκουκουλουτάκης έστειλε στο Zoom.gr ένα μήνυμα, παρακαλώ μπορείτε να το διαβάσετε. Αναφέρεται σε κάποιες φράσεις δικές σας που είπατε ότι καλείται τον Σαμαρά να μην ροκανίσει κι άλλο χρόνο. Η Ελλάδα χρειάζεται μια οικουμενική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών γράφει στο σχετικό κείμενο ο κύριος Κυρουπουλωτάκης, κύριος Βασίλης Λεβέτης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Venus 91,10 FM της Θεσσαλονίκης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει φωνή απόγνωσης από τον ελληνικό λαό και η πολιτική εξουσία είναι ανέστητη. Ο κύριος Λεβέντης ζήτησε για πολλωστή φορά το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης στην υλοποίηση της οποίας χαρακτήρισε ως πράξη γενναιότητας. Ανάλογη πρόταση είχε κάνει ο κύριος Λεβέντης και επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου και όπως τόνισε μια ωραία πρωία η πρωτοφόβο ανάληψης ποινικών ευθυνών το έκανε. Αφού βέβαια φόρτωσε την Ελλάδα νέα ελλείμματα, νέα χρέη. Απευθυνόμενος ο κύριος Λεβέντης προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, επεσήμανε τα εξής. Καλό το Σαμαρά να μην ροκανίσει κι άλλο χρόνο. Η Ελλάδα χρειάζεται μια οικουμενική κυβέρνηση που να πάμε όλοι να την κάνουμε με ήθος, με φρόνηση. Ικανοί άνθρωποι θα πρέπει να μπουν μπροστά. Θα πρέπει να μπει νέο αίμα και όχι κουφογερακίνες παλιές, άνθρωποι κουρασμένοι. Κάνω έκκληση γιατί όπως σε περίοδο πολέμου η χώρα κινδυνεύει, τώρα σε ειρηνική περίοδο κινδυνεύει περισσότερο. Σε ειρηνική περίοδο ο θάνατος μιας χώρας είναι πολύ πιο εύκολος. Ο δημοσιογράφος και πολιτευτής με την Ένωση Κεντρών κ. Χαράλαμπος Κρυκουπουλωτάκης επεσήμανε στο σχετικό κείμενο ότι ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία υποφέρει και η πολιτική εξουσία δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το μέγεθος της κρίσης. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, οφείλει να υλοποιήσει την πρόταση του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών και να βγει επιτέλους η χώρα από την κρίση. Μια υγιή οικουμενική κυβέρνηση, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει βεβαίως και η Ένωση Κεντρών, αποτελεί μονόδρομο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Πικουπολοτέκης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Στο Λονδίνο, ναι. Μάλιστα. Είναι αναγκαία από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα πλέον η παρέτηση της κυβέρνησης Σαμαράς. Γιατί με την πολιτική που έχει εφαρμόσει και με την ψήφιση τελικά από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία των νέων μέτρων, τη δέσμηση των 13,5 δις, δεν θα οδηγήσει πουθενά τη χώρα. Η χρεοκοπία δεν θα αποφευχθεί. Ούτε οι εκβιασμοί αυτοί ότι θα χρεοκοπήσουμε αν δεν ψηφιστούν τα μέτρα, είτε ψηφιστούν είτε δεν ψηφιστούν, τη χρεοκοπία δεν την γλιτώνει, γιατί η συγκεκρισμένη εφαρμοζόμενη οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική πολιτική όλων των προηγούμενων χρόνων, αλλά και της τελευταίας κυβέρνησης Σαμαρά, δεν έχει προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που είναι αναγκαίες για την ελληνική κοινωνία, για την ελληνική οικονομία, ώστε να υπάρχει κάποια προοπτική εξόδο από την κρίση. Και ποιες είναι εκείνες οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις? Οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Να κόψουμε σπατάλες. Ακριβώς. Όχι να κόβουμε συντάξεις και μισθούς. Να ξεκινήσουμε από την κατάρρευση της δημοκρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων, των πολιτικών προνομίων και να προχωρήσουμε. Όχι να ξεκινάμε από συντάξεις. Ο κύριος Θάνος Τομαράς, παλαιός μας τέλεχος, γράφει: κύριε πρόεδρε, μετά μακράν απουσίαν μου, σας χαιρετώ, ήρθε κύριε πρόεδρε η ώρα της χρεοκοπίας. Κάποτε σας είχα πει δεν αξίζει να ασχολείσαι με αυτό το λαό. Δυστυχώς και σε αυτό επαληθεύτηκα. Αραγμένοι στους καναπέδες, ατομιστές, βολεψιματίες και καλά κρατεί το κατεστημένο η σαπίλα και τα γκέτο. Σας φιλώ κύριε πρόεδρε, καλή δύναμη και ευελπιστώ τη φορά αυτή για την είσοδο της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή. Εδώ κάποιος κύριος Μάριος Ευαγγέλου, ναι, γράφει ότι είναι λάθος η άποψή μας ότι οι εκδότες πρόθεσαν τη Χρυσή Αυγή, οι Καναδάρχες, και λέει ότι ο κόσμος στράφηκε προς τη Χρυσή Αυγή, όχι για τους λόγους ότι οι Καναδάρχες δηλαδή την προωθήσανε, που επικαλείστε, αλλά επειδή είναι αειδιασμένος και αποτελματωμένος από τους επαγγελματίες πολιτικούς που ανέκαθεν είχαν ως μόνη έγνοια τον ατομικό τους πλουτισμό εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας. Και ο τελευταίος αδαής πλέον έχει αντιληφθεί ότι η δημοκρατία που έχει αναχθεί στο ιδεοδέστερο πολίτευμα είναι κατ' επίφαση δημοκρατία στη μεταπολίτευση, μια βιτρίνα που παρέχει κάλυψη στην κομματική ελίτ, όπως τη λέτε και εσείς κύριε Λεβέντη, να ασελγεί πάνω της και να κατασπαράσει τον εθνικό μας πλούτο της χώρας μας προς όφελος των ολίγων. Κύριε Ευαγγέλου μου, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι οι εκδότες και οι καναλάρχες στήριξαν τον Μιχαλολιάκο και τη Χρυσή Αυγή. Γιατί εγώ άκουσα και τον Πρετεντέρη στο Μέγκα να λέει «Μπαίνει Ένωση Κεντρών στη Βουλή». Άκουσα και τη Στάη που έλεγε «Μπαίνει Ένωση Κεντρών στη Βουλή». Η Χρυσή Αυγή είναι και όχι Ένωση Κεντρών. Ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος. Για τη Χρυσή Αυγή είπε και ο Πρετεντέρης και η Στάη και ο Δελατόλας του Ποντικού και ο Παπαδάκης και ο Καμπουράκης είπανε «Μπαίνει η Χρυσή Αυγή». Δεν την έδειχναν βέβαια πριν την 6η Μαρτίου, δεν μετέδιδαν συνεντεύξεις του Μιχαλολιάκου, αλλά όταν λένε σε κανάλια τέτοια του κατεστημένου ότι ένα κόμμα μπαίνει και βγάζουν τις δημοσκοπήσεις, αυτό είναι διπλή βοήθεια. Γιατί αν τους δείχνανε και βγάζαν τις φάτσες τους, βγάζανε αυτές τις κουρεμένες φάτσες κτλ., τότε θα φάνανε. Δεν θα τους ψηφίζανε. Δημιουργήσαν λοιπόν το μύθο. Τώρα ότι πάτησε η Χρυσή Αυγή πάνω σε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, θα σας πω την περασμένη Τετάρτη, ήμουνα στο σπίτι μου κύριε Βερόνη και άκουσα στην ΕΡΤ1 για τον Γκέμπελς. Τέσσερις ώρες μετέδιναν η ΕΡΤ1 για τον Γκέμπελς. Και σε μία του ομιλία ο Γκέμπελς, μιλώντας στο κόμμα, είπε «Είναι διεφθαρμένο λέει, το πολιτικό σύστημα και πάνω εκεί πρέπει να βασιστούμε για να επιβληθούμε. Και όταν επιβληθούμε, λέει ο Γκέμπελς,
ξέρουμε μετά να αποδεκατήσουμε τους αντιπάλους μας, ακριβώς, ξέρουμε μετά να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα για να κυριαρχούμε, για να κυριαρχήσουμε. Δηλαδή, στη διαφθορά του πολιτικού συστήματος βασίστηκε και ο Χίτλερ. Ακριβώς, έτσι είναι. Το ίδιο επιθυμεί να κάνει και ο Μιχαλολιάκος. Ναι. Ένα λεπτό όμως. Όταν ένας πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο, θα πάμε στη Χούντα και στους φασίστες και στους νεοναζί, ή θα κοιτάξουμε να βάλουμε κόμματα ηθικά, κόμματα που χρόνια παιδεύονται και δεν μπαίνουν στη Βουλή εξαιτίας του ρουσφετιού, κόμματα που πρεσβεύουν την ηθική και ο λαός δεν την είχε καταλήλως φωτίσει αυτή την ηθική. Δηλαδή, θα σας πω και σε ένα καφενείο, αγαπητέ μου κύριε Ευαγγέλου, πριν τις εκλογές της 6ης Μαΐου, πήγα σε ένα καφενείο και ήταν κάτι αστυνομική στα Λιώσια και μου λένε τώρα έμεινες εσύ και ο Μιχαλολιάκος. Εγώ κατάλαβα βέβαια ότι ήταν ακροδεξιοί πολλοί φασίστες που μου το λέγανε, γιατί τους είχαν κόψει μισθούς και συντάξεις. Λοιπόν, Μιχαλολιάκο ψηφίσανε, όχι Λεβέντη, γιατί ήταν και αυτοί φασίστες. Ήταν και ψηφοφόροι φασίστες ορισμένοι. Βέβαια υπήρξε και ένας αριθμός ανθρώπων που ψήφισαν την Χρυσή Αυγή που παρεσύρθησαν. Από τα μπαίνει στη Βουλή, μπαίνει στη Βουλή, ενώ πριν ένας καιρό δεν την ανέφεραν καθόλου. Και επαναλαμβάνω, είχα επισκεφθεί τη RAS και τη VPRC και άλλες εταιρείες προ λίγων ετών και είχα πει γιατί δεν την βάζετε την Ένωση Κεντρών στο ερωτηματολόγιο. Λέει, βάζουμε μόνο τα εντός Βουλής κόμματα. Ήταν τότε εντός Βουλής κόμμα ο Μιχαλολιάκος. Λοιπόν, άρα επανεξετάστε σας παρακαλώ τους λόγους εισόδου της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Ο Ψυχάρης δεν του δώσανε το δάνειο και εκδικήθηκε. Ποιος ήταν ο πιο βίαιος τρόπος να εκδικηθεί, η Χρυσή Αυγή. Ο Λεβέντης δεν του κάνει το Ψυχάρη, γιατί ο Λεβέντης θα ζήταγε και από τον Ψυχάρη το Ποδενέσχες. Ο Λεβέντης θα ζήταγε και από τον Πόμπολα το Ποδενέσχες, και από τον Μαρτινογιάννη το Ποδενέσχες, και από τον Αλαφούζο. Έχετε ακούσει τίποτα να λέει ο Μιχαλολιάκος? Έχετε ακούσει να καταγγέλει τη διαπλοκή? Έχετε ακούσει να μιλάει για χρηματιστήριο? Τι έγινε το 99? Τίποτα. Πήγε και σε κανένα πλούσιο να τον βαρέσει με σουγιά? Σε κάτι από τον Μπαγκλαντές με μονομένους 4 η ώρα τη νύχτα? Σε κάτι αδύνατους, απομονωμένους, εκεί περνάει η μαγιά. Δεν πήγε να κάνει τα βατζή να κυνηγήσει? Σε όλο τον κόσμο τα ακροδεξιά κόμματα είναι του κεφαλαίου υπηρέτες. Πέστε μου ένα κράτος που ακροδεξιό κόμμα συγκρούστηκε με το κεφάλαιο. Και ο Χίτλερ με το Κρουπ. Ο πρώτος που δέσε του λεφτά του Χίτλερ ήταν ο Κρουπ. Ακριβώς. Στη Γερμανία. Εκτός αν είμαστε ηλίθιοι. Η πλουτοκρατία της εποχής. Σας παρακαλώ επιτέλους. Μπορώ να δεχθώ ότι είστε απληροφόρητοι, μπορώ να δεχθώ ότι θεωρείτε σπουδαίο θεαματικό που ανέβηκε η Χρυσή Αυγή, αλλά δεν ανεβαίνει κόμμα στην Ελλάδα αν δεν έχουν πει το ναι οι ταβατζίδες. Εξηγημένα πράγματα, κύριε Ευαγγέλου. Έτσι. Τώρα θα δούμε, όπως ανεβαίνουν όμως κατεβαίνουν και τα κόμματα. Κάποτε πήγανε 18% τον Αβραμόπουλο και μετά 1,5%. Και μετά του είπανε άντε στην άκρη, στα σκουπίδια. Και να συμπληρώσω κάτι πάνω στο θέμα της Χρυσής Αυγής και του φασισμού γενικότερα. Η προβολή που έχει αυτή τη στιγμή ο φασισμός, είτε θετική είτε αρνητική, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα της διαπλοκής, είναι προς όφελος του συστήματος από την άποψη καλύπτει διάφορα άλλα ατοπήματα και συγκαλύπτει ατοπήματα. Και μιλώντας, και να καλύψει το πολιτικό σύστημα. Μιλώντας με ένα νεαρό ακροδεξιό, μου λέει επί Χούντας, είχαμε μου λέει κλεψιές, έκλεβε ο Παπαδόπουλος. Του λέω εδώ το αγόρι μου, δεν έζησες εσύ, ήταν 25χρονος. Ναι. Λέω ο Παπαδόπουλος, ξέρεις που έμενε επί Χούντας, στη βίλα του Ωνάση, στο Λαγωνίσι. Πήγε στη βίλα κανός τοκού. Πρώτον, ο Παπαδόπουλος δεύτερον, δεν χρειαζόταν να διορίζει να κάνει ρουσφέτια. Ο Παπαδόπουλος είχε τα ντουφέκια. Έλεγε όποιος βγαίνει μετά τις 7 η ώρα από το σπίτι του, ντουφεκίζεται. Δεν χρειαζόταν, γιατί από τι κατέρευσε το πολιτικό σύστημα, μην έχουμε αυταπάτηση από τα ρουσφέτια. Τους διορισμούς του ενός, του αλλονού, μην λέμε τώρα λόγια.
Και γιατί δεν, ακόμη είμαστε φτωχευμένοι, γιατί δεν έχουμε τολμήσει στο δημόσιο να βάλουμε μαχαίρι. Λοιπόν, όσοι δεν νομίζετε ότι ο Παπαδόπουλος δεν είχε κλέφτες, σας λέω ότι για ξενοδοχείο δεν έπαιρνες άδεια αν δεν τάσκαγες του Παλόπουλου. Δουλειές στη βιομηχανία δεν έκανες αν δεν τάσκαγες του Ασλανίδη. Το ξέρετε αυτό? Ή δεν το ξέρετε? Ακόμη και ο πεθερός του Αχιλλέα του Καραμαλή, ο Διαμαντής, έφερε δηλητηριασμένους μπακαλιάρους επί Χούντας. Και είχαν έτοιμους να δηλητηριάσουν όλο τον κόσμο. Και έφαγε ο φρούραρχος της Λαχαναγοράς, που είχε τη γιορτή του και έφαγε μπακαλιάρο και τους έκοψε αίμα. Ναι. Και πάνε 14 άτομα στον επαγγελισμό, λέει τι φάγατε, λέει καλά φάγαμε, λέει α φάγαμε, λέει και κάτι μπακαλιάρους, αλλά είναι πολύ καλή, λέει, τους έχει φέρει ο Αχιλλέας ο Καραμαλής. Λέει για φέρετε μου ένα δείγμα, και ήταν 50 ετών. Του είχαν 50 χρόνια στα ψυγεία, κύριε Βερόνη. Αυτό είναι απόδειξη ότι η διαφθορά κυριαρχούσε και τότε. Επιπλέον να ξέρουν οι φίλοι μας που λένε ότι, γιατί και όταν λέει και ο Καρατζαφέρης κάτι τέτοιες ασυναθυσίες στο κανάλι του, ότι επί Χούντας δεν είχαμε λύματα, επί Χούντας είχαμε καλύτερη οικονομία. Ήταν επί παγκόσμια οικονομική κατάσταση. Ναι, επί Χούντας όμως, κύριε Βερόνη μου, ναι, στον Τύρναβο ήταν 2 αυτοκίνητα και σήμερα είναι 5.000 αυτοκίνητα. Στο κεφό. Το ακούσατε? Έτσι. Εντάξει. Επί Χούντας και εγώ μεγάλωσα με τα αδέρφια μου στα γυμνάσια και στα λύκεια και φοράγαμε το ένα παιδί τα ρούχα του μεγαλύτερου αδερφού. Σήμερα σε ποια οικογένεια φοράνε του μεγαλύτερου αδερφού τα μικρότερα? Πολύ, πάρα πολύ φτωχές, ενώ τότε ήταν νόμος. Ναι. Κρατάγαμε τα ρούχα για να τα φορέσει το μικρότερο παιδί όταν έρθει η ώρα. Υπήρχε και η οικογένεια, αλλά υπήρχαν όμως και ο ρυθμός ανάπτυξης, ναι, σε όλη, ναι, την Ευρώπη τότε. Μα και στην Ελλάδα, άμα δώσουμε μισθούς, ναι, 100 ευρώ όπως είναι στο Κονγκό. Ακριβώς. Δεν νομίζω, θα φύγουμε από το Δέλτα Νιτάφ. Άμα πούμε όλοι οι κύριοι να παίρνετε 100 ευρώ να πούμε, δεν νομίζω. Σας παρακαλώ, δέχομαι να είστε κάποιοι απειροφόρητοι. Δέχομαι το μίσο σας προς ένα σάπιο πολιτικό σύστημα να σας οδηγεί στις Χούντες, στους Μιχαλολιάκους, όλους αυτούς. Δεν δέχομαι όμως να μην είστε σοβαροί και να μην κάθεστε να κουβεντιάζουμε. Αν αυτός ο τόπος έχει χάσει γιατί έχουμε σταματήσει να συζητάμε με επιχειρήματα και έχουμε μόνο άναρθρες κραυγές και παρουσιάσεις στην τηλεόραση. Δεν λειτουργεί σωστά, ναι, η δημοκρατία. Για διαβάστε, κύριε. Ναι, είναι σχετικά με μια συνέντευξη που δώσατε στο ράδιο Μεσόγειος της ΝΑΚΣ. Κάνει κάτι σοφό ο κύριος Ψυχοπούλου. Ναι, ο κύριος Ψυχοπούλου. Παίρνει τις εκπομπές που δίνουμε στην επαρχία και βγάζει το ρεζουμέ. Αυτό κι άλλοι έπρεπε να το κάνουν, να αγαπούσαν την Ένωση Κεντρών. Σωστό. Και δημοσιεύει στο Zoom.gr. Ναι. Σε ένα χώρο που είναι δύσκολο να μπει. Είναι δύσκολο να μπει. Γιατί κυκλοφορούν εκεί του Τριανταφυλόπουλου τα τσιράκια. Και αναφέρεται σε μια έκφραση δικιά σας που δώσατε στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Μάλιστα. Ότι ο εμφύλιος ελοχεύει ως κίνδυνος. Ο πρόεδρος λέει της Ένωσης Κεντρών, κ. Βασίλης Λεβέντης, μιλώντας στο ράδιο Μεσόγειος της ΝΑΞΟΥ, επεσήμανε ότι ο εμφύλιος ελοχεύει ως κίνδυνος, διότι ήδη η μια κοινωνική τάξη στρέφεται κατά της άλλης. Ήδη οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίζουν τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι βρίζουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Ήδη έχει αρχίσει να τρώγεται από κάτω η Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών στην ίδια συνέντευξη υπογράμμισε ότι δεν έχει πάρει ακόμη τα όπλα η Ελλάδα, γιατί είναι και συνένοχη στο σύνολό της η χώρα. Σε αυτό το αχανές δημόσιο, ο κόσμος είναι συνένοχος που τρέχει πίσω από τους υπουργούς και τους βουλευτές για να διορίσει τα παιδιά του. Υπάρχει συνενοχή. Αν δεν υπήρχε συνενοχή, θα είχε πάρει τα όπλα όλη η Ελλάδα. Ευχαριστούμε, κύριε Βερόνη, για τον κόπο που κάνατε να διαβάσετε. Και τον κύριο Κουλωδάκη, ναι, ευχαριστούμε, ναι, που τα δημοσιεύει και στο Zoom.gr. Εδώ ο κύριος Μαρίνος Σαρίκας εκφράζει τη δυσφορία του για την πρόταση που έκανα να δεσμευτεί το 7% των καταθέσεων και εξωτερικού και εσωτερικού για τη σωτηρία της χώρας. Δηλαδή, ό,τι καταθέσεις έχουν στο εξωτερικό και ό,τι καταθέσεις που στο εξωτερικό μπορεί να πάει και 10 και 12% να ανεβάσουμε το ποσοστό. Αλλά και τις καταθέσεις εσωτερικού να κόψουμε ένα 7%.
Και λέει ο Κύριος ότι εγώ είμαι συνεπής φορολογούμενος των εισόδημα, γιατί παίρνετε από μένα. Αν έχω 200.000 στην τράπεζα, γιατί μου τις παίρνετε. Αυτό λέει στη συνέχεια. Ακούστε κάτι. Εγώ, σαν Βασίλης Λεβέντης, επειδή δεν με άκουσε η Ελλάδα εμένα, εγώ είχα και έχω σχέδιο εξόδου της χώρας από το μνημόνιο, με κόψιμο σπατάλης, πολυθεσίας, διπλών τριπλών συντάξεων, όλα αυτά της αχαλινοσίας που υπάρχει στο δημόσιο, χρήματα κομμάτων κλπ. Αλλά εσείς ψηφίσατε άλλους, οι οποίοι σας έχουν βάλει κάποια μέτρα μπροστά σας και σας λένε στενό ας είναι, κορσές, φορέστε το κορσέ. Και θα αφαιρέσουν 13,5 δις από τον ελληνικό λαό. Αυτά αφαιρούμενα θα φέρουν περαιτέρω καταστροφή. Ακριβώς, είπες. Θα στραγγίξουν οι τσέπες όλου του κόσμου. Είπα λοιπόν, να μην παίρνουμε άλλα δανεικά προς το παρόν και για να πέσει λίγο χρήμα στην οικονομία, να δώσουμε όλοι το 7% από τις καταθέσεις μας, το 7% να μαζέψει 10 δις το δημόσιο, να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσες τουλάχιστον δείχνουν βιωσιμότητα, να μπορέσει να πληρώσει τα χρέη του, να μαζέψουμε κάποια λεφτά, να δώσουμε μια ζωντάνια, γιατί έχει πέσει μια μεμψημυρία, μια ητοπάθεια, μια κατάθλιψη. Αυτό είπα. Και γιατί βλέπω ότι αυτά που λένε για πάταξη της φοροδιαφυγής, λένε να βάλουν 50 δόσεις να πληρώνεις, θα προσφύγουν και σε δικαιοσύνη, είναι γουρούνια στο σακί, είναι όλα αυτά. Δεν είπα να τα εγκαταλείψουμε, αλλά πολλές φορές η φοροδιαφυγή, η πάταξή της, είναι κυνήγι μαγισσών. Έτσι. Διότι και ο Παπανδρέου Ανδρέας, σας θυμάμαι σαν αυτή την ώρα κύριε Βερόνη, που έκατσα στο κρεβάτι του πάνω στο καστρί, αυτός ήταν κουρασμένος στον πόνο για τα πόδια του και ήμασταν 2-3 άτομα. Είχα σχέσεις τότε πολλές το 1974 με τον Ανδρέα, λόγω του θείου μου. Και μεταξύ των ερωτήσεων που του υπέβαλα, λέω, αυτός ο κόσμος που θέλει, που σας θέλει, αύριο μήπως γίνει και βάρος απάνω σας, γιατί θα περιμένει από σας λύσεις μαγικές. Και γυρίζει και μου λέει, μη στενοχωριέσαι, όλα μου λέει τα έχω προβλέψει, δεν θα απογοητεύσουμε τον κόσμο, θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Είναι χρυσοφόρο αγκείο. Αυτά τώρα, εν έτη 1974, πριν Ανδρέα τον Ανδρέα. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι έχουν δώσει πολλοί υποσχέσεις, αλλά επειδή η ώρα είδατε τους εφόρους πήγαινε να τους αλλάξει, σταμάτησε και τους ανακαλεί την αλλαγή, άρα παραμένουν οι ίδιοι. Και έχει λευκή απεργία η εφορία. Έχει λευκή απεργία. Σε όλες τις λίστες οι ταβατζίδες δεν υπάρχουν. Άρα εκ προημίου πάμε σε λίστες με άσχετους. Και είναι και απαράδεκτο το θέμα των συγχωνεύσεων, ναι, των εφορικών. Άρα σε τέτοια οικονομική η ληστεία του χρηματιστηρίου, αυτά τα 96 δις ευρώ του 99, δεν μετέχουν στις λίστες. Ακριβώς. Πού στο διάολο είναι αυτά τα λεφτά, λακίσανε, κάνανε φτερά. Τι να τις κάνεις στις λίστες, αυτούς τους 6, άμα πιάναμε, είναι το μισό δημόσιο χρέος, κύριε Βερόνη μου. Τι τις θέλουμε τις λίστες. Αλλά η Ελλάδα δεν ακούει το Λεβέντη, η Ελλάδα δεν ακούει τους κλέφτες. Η Ελλάδα δηλαδή θέλει να έχει στην εξουσία κλέφτες και να κυνηγάει τους κλέφτες. Μα δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό. Ποτέ ο κλέφτης δεν κυνηγάει τον κλέφτη. Τα κόμματα του Πασόκ, της Δημοκρατίας, ακόμη και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρει επιταγές από τους πλούσιους. Πώς θα τους κυνηγήσουν, τόσο ηλίθιοι είμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ, κύριε Βερόνη μου, έτσι. Νυπτοχείρες, και ο Πόντιος Πιλάτος, ποιος θα τους κυνηγήσει. Όταν φώναζε ο Όχλος τον Χριστό να σταυρώσει, ναι. Λέει, αφού είστε γουρούνια, ας το σταυρώστε. τι να πω. Βλέπουμε το πολιτικό σύστημα ως συγκαλύπτει κάθε είδους σκάνδαλο. Θα βγάλει στην επιφάνεια καμιά λίστα. Μου λέει ένας για τον Γεωργιάδη προχθές. Ναι. Μου λέει όταν τον ακούς και μιλάει για τον Σαμαρά,
Δηλαδή, άμα βάλει τα κατηγορητήρια που έκανε του Σαμαρά παλιά. Με το λαό τώρα και είναι το πιο υπέρμα. Και τώρα τα λιβανιστήρια. Ο πιο υπέρμα, υπέρμα. Πρέπει να τον ευουτήξει, λέει τον Γεωργιάδα, να πει Α, πω εδώ, ρε. Και όμω λέει τον έχουμε πρώτο σε όλα. Συνεχώς. Τα κανάλια. Σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ, σε όλα. Ναι. Τα τηλεοπτικά κανάλια. Ναι, δεν μπορώ, λέει. Έχουμε αειδιάσει, μου λέει. Έχουμε αειδιάσει, χωρί να το ξεκινήσω εγώ. Δεν το ξεκίνησα εγώ τη συζήτηση. Ναι. Όπως και για την Κανέλη. Μου λέει, πού, εγώ λέει, τη θυμόμουν να την είχε βάλει στην ΕΡΤ ο Καραμαλής. Λέει, τι δουλειά έχει στο κουκουέ, λέει. Ποιος έβαλε την Κανέλη στην ΕΡΤ. Ο γέρος ο Καραμαλής. Τι δουλειά έχει στο κουκουέ, λέει η Κανέλη. Ζούμε ένα ηθικό ξεπεσμό της δημοσιογραφίας, σωστό. Της πολιτικής και της κοινωνίας, γιατί τους ανεχόμαστε. Παραλογισμό, σωστό. Εγώ με ρώτησε ένας δημοσιογράφος ξένος, πού βλέπετε να καταλήγει, αν εγώ επειδή του είπα να παραιτηθεί ο Σαμαράς, να γίνει μια κυβέρνηση σαν του Μόνη. Ναι, οικουμενική. Ναι. Μου λέει και αν ο Σαμαράς δεν το κάνει και πάει να σας στοχεύσει, να σας όπως πήγε ο Γιώργος, να σας εξοντώσει. Τι λύση βλέπεις. Λέω να βγούμε 2 εκατομμύρια κόσμος στην πλατεία Συντάγματος, χωρίς κανένα ταβαντζή από πάνω μας. Ούτε το Λεβέντι, ούτε το Καραμαλή, ούτε έξω όλη η πολιτική. Να κάτσουμε ο κλαδόν κάτω και να πούμε έξω ρε όλοι, έξω όλοι, ναι. Το μάργα. Μόνο με λαϊκή αντίδραση με αυτόν τον τρόπο, σωστά το λέω. Με κοίταξε αυτός ο δημοσιογράφος, μου λέει τώρα που μου το λες, εκεί θα καταλήξετε. Ή εκεί είσαι εμφύλιο να σκοτώνει το ένα στον άλλο. Εκεί μου λέει να καταλήξετε. Μπορεί να το πες λέει υπομορφή χιούμορ. Όχι, του λέω, δεν το πάρουν. Όταν βλέπω την ιτοπάθεια που δεν κάνουν τίποτα, που όλη μέρα κατηγορούνται, δεν έχουμε, παραπονούνται, δεν έχουμε δουλειά και χάθονται και φτωχεύουν. Ναι, ναι. Αυτό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα που στο τελικό τέλος θα εκραγεί όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι. Η αντίδραση ποια θα είναι. Ο ξεσηκωμός. Ναι, ναι, σωστά. Αργά ή γρήγορα. Να καταλάβει λοιπόν ο κύριος Μαρίνος Σαρίκας, ότι η πρότασή μας για να δεσμευτεί το 7% των καταθέσεων, που για τους καταθέσεις εξωτερικού μπορεί να γίνει και 15%, γιατί όλοι αυτοί το έξω είναι όλοι φοροφυγάδες. Έξω είναι όλοι φοροφυγάδες. Εδώ δικαιολογούν και ένα ποσοστό. Έξω είναι όλοι οι αλήτες και φοροφυγάδες. Ναι. Και μόνο που η Ελλάδα χρειάζεται λεφτά και αυτοί τα βγάλαν έξω, σημαίνει ότι ο λόγος ήταν για να τα σώσουν. Και νόμιμα να ήταν, είναι αδίκημα μια χώρα να πτωχεύει και εσύ να βγάζει. Φυσικό δίκημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και αυτοί που λένε αν είναι νόμιμα, αν μπορεί να τα δικαιολογήσει, τι να πει ρε. Αφού δεν είναι δίκημα. Όταν η χώρα σου πτωχεύει και εσύ τα βγάζει έξω, είσαι κάθαρμα. Και από ηθική απόψη. Τελεία και παύλα. Έτσι. Τελεία και παύλα, μιλάω για ηθική απόψη. Ναι. Πάνω από λοιπόν, αλλά κύριε Σαρίκα μου, αυτό που λέω, χάνω ψήφου. Το ξέρω. Μα όλη μου τη ζωή λέω αυτό που θέλω, αυτό που πρέπει να πω, χωρίς να σκεφτώ την ψήφο. Όλη μου τη ζωή το κάνω εγώ. Και φίλους μου έχω χάσει γιατί είμαι κόντρα στα συμφέροντά τους. Καλύτερα όμως να χάνω έναν φίλο παρά να νομίζω ότι έχω φίλους που δεν είναι φίλοι. Οτιδήποτε χρειάζεται, το είπα και την πρώτη ώρα κύριε, για τη σωτηρία της χώρας πρέπει να το κάνουμε, διότι η φτώχευση που ετοιμάζουν οι ξένοι με ευρώ, πρώτα ήταν η φτώχευση χωρίς ευρώ, να μας διώξουν. Τώρα προετοιμάζουν ένα νέο σχέδιο, φτώχευση στο ευρώ. Θα είναι η θηλιά που δεν θα αφήνει παρά μόνο ίσα ίσα να ζούμε και να αργοπεδαίνουμε. Μια μικρή οπή. Ναι, ναι. Δηλαδή το αναπνευστικό μας σύστημα θα μεταβληθεί σε ίσα ίσα μια ισχνή οπή. Επιβίωσης, αλλά επιβίωσης με πανικό, επιβίωσης με τρόμο. Θα λείπουν φάρμακα, θα λείπουν βενζίνες, θα λείπουν τα εισαγόμενα είδη κλπ. Κλπ. Λοιπόν, γι' αυτό ζητώ την παραίτηση της κυβέρνησης και γι' αυτό φτάνω και στο να ζητώ να κατασχεθούν οι καταθέσεις κατά ένα ποσοστό. Τώρα, αν η οικονομία μας αργότερα σηκωθεί μετά από 20 χρόνια, ας τα γυρίσουν τα λεφτά αυτά των καταθέσεων εσωτερικού, ας πούμε, με ομόλογα. Ομόλογα. Αν. Υπόσχεση δεν δίνω, γιατί δεν ξέρω αν θα ζω και αύριο. Γιατί όσες υποσχέσεις έχω, εδώ την ασπίδα πρόνοια που χάσαν, έχω
συγγενή που στην ασπίδα χρόνια έχασε 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς, από ομόλογα. Φράγκο δεν του δίνει κανένας. Ήρθε και σε μένα, του λέω τι να σου κάνω. Δεν μου το αποκάλυψες. Είναι εργολάβος. Ναι. Κατασκευαστής, πήγε όλα τα λεφτά εκεί. Ξέρω άλλον που είχε ομόλογα, στην τράπεζα ήμουν προχθές και είχε ομόλογο 360.000 ευρώ και μου λέει τώρα του πήρε 12. Ναι, ναι. Μου λέει, πρόεδρε μου, μου λέει, τουλάχιστον υποσχεθείτε να μας αποζημιώσετε. Του λέω, δεν υπόσχομαι τίποτα. Όπως δεν με ρώτησες όταν το αγοράσες. Εκείνο που σου υπόσχομαι, τι. Ότι όταν πάρει μπροστά η μηχανή, όλα τα αιτήματα, τα δίκαια θα εξεταστούν με καλοσύνη. Αλλά αυτή τη στιγμή, την ώρα που έχουμε πυρκαγιά να δίνω υποσχέσεις, είναι σαν να πηγαίνει στον πυροσβέστη, την ώρα που έχει τη μάνικα και σβήνει μια φωτιά, και να του λες, εγώ μου δίνεις την κόρη σου, ας πούμε, για το γιο μου, να κάνει συναλλαγές πάνω στη σκάλα. Σε τέτοιο επίπεδο. Πες το κορμί του, ας πούμε, άλλος να κάνω εγώ να χτενίζομαι. Λοιπόν, υπόσχεση δεν δίνω καμία. Η υπόσχεση πιο βασική είναι να πιστεύετε ότι ο πολιτικός ψηφίζεται είναι δίκαιος και τίμιος. Το είναι το πιο ουσιώδες. Και ο τίμιος και ο δίκαιος άνθρωπος, όταν ακούσει ένα αίτημα ηθικό, μια αδικία που έγινε, οφείλει να την επανορθώσει. Έτσι είναι. Έτσι είναι ο Λεβέντης. Έτσι πρέπει να είναι κάθε τίμιος. Γιατί μέχρι τώρα έχουν εθιστεί σε μεγάλες υποσχέσεις και σε παλαιανθρώπους πολιτικούς. Αλλά φταίει και ο λαός που ψηφίζει, κύριε Βερόνη. Σίγουρα η ελληνική κοινωνία έχει ευθύνη για όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Εδώ ένας λέει ότι το Alter ετοιμάζονται να το λειτουργήσουν σαν Real TV, ο Μαρινάκης, ο Χατζηνικολάου, κάποιοι άλλοι να πάρουν τις κοινότητες του Alter. Είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία όμως, κύριε Βερόνη. Το Alter οφείλει γύρω στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν μπορεί να κλείσει αυτή η εταιρεία, να ανοίξει άλλη. Χωρίς αμαρτίες, γιατί την άδεια της τηλεόρασης την έχει η παλιά εταιρεία. Οι επιχειρηματίες που γι' αυτό το λόγο ο Φορίς θα ήθελε να ξεκινήσει μια νέα εταιρεία. Ναι. Ο Μαρινάκης του έχει γίνει κρούση εδώ και μήνες από ό,τι ξέρω και είπε τι θα γίνει με τα χρέη του σταθμού. Εγώ λέει για αύριο το πρωί ξεκινάμε, σας δίνω λέει, και 100 και 150 εκατομμύρια ευρώ. Τι θα γίνει όμως με τα χρέη του σταθμού, όταν του είπαν 650, πήρε δρόμο. Γιατί ήθελε να πάρει το κανάλι για την Τώρα. Τότε που ήθελε, όταν ήθελε η Τώρα να κάνει κόμμα. Είναι λίγο δύσκολο. Για διαβάστε και αυτό, έχουμε λίγο δρόμο, ναι. Ναι, για τον κύριο Ξεκοπολουτάκη, επειδή σχολιάζει πολύ. Βεβαίως. Λέω, αναφέρετε πάλι σε φράση, σε έκφραση δικιά σας, ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος εκφραστής της πλουτοκρατίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, μιλώντας στο ράδιο ενημέρωση 92,20 FM της Κατερίνης, άσκησε δρυμύτατη κριτική στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον τελευταίο εκφραστή της πλουτοκρατίας. Ο κύριος Λεβέντης επισήμανε ότι ο Σαμαράς είναι το τελευταίο προπήλαιο της πλουτοκρατίας για να σώσει το τομάρι της. Ο Σαμαράς είναι ο τελευταίος εκφραστής της πλουτοκρατίας στην Ελλάδα. Την ώρα που η χώρα μας πεινάει και κόβονται μισθοί και συντάξεις, την ώρα που κόβονται επιδόματα αναπήρων και απαλλαγές για πολίτες, δηλαδή την ώρα που συμβαίνουν θανατηφόρα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το κράτος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών αναφέρθηκε επίσης και στους εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, Συλλοφόρου Συγκρού, και τόνισε ότι όταν κόβονται μισθοί και συντάξεις και διατηρήσει Συγκρού, ο Σαμαράς, 800 κοπρόσκυλα, διαρωτάμε τι κάνουν, τι σκάβουν, τι κάνουν, τι κάνουν οι εργαζόμενοι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό από το απόσπασμα που είπε ένας στη Θεσσαλονίκη, ένας δημοσιογράφος, μου λέει επάνω στο Πασόκ και διαμαρτύρονται, είναι απλήρωτοι. Του λέω σκάβουν. δεν ξέρω λέει τι κάνουν. Λέω κοπρόσκυλα είναι. Κοπρόσκυλα τεμπέλδε αργόμιστοι είναι. Αυτή τουλάχιστον είναι. Ναι, 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 για να δούμε. Εδώ λέει ένας πάλι για την... για τη Χρυσή Αυγή κάτι. Έτω, η περιείδηση διεύθυνση για να μας τρομοκρατήσει.
Για διαβάστε το λίγο γρήγορα, κύριε Βερονίμου. Ναι, είναι από το φίλο μας τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Λεβέντη, μια περιήγηση στο διαδίκτυο αρκεί για να μας τρομοκρατήσει. Στις ενημερωτικές ιστοσελίδες και κυρίως στα YouTube, τα θετικά σχόλια και επιφημίες σε δηλώσεις των βουλευτών της Χρυσής Αυγής από ανώνυμους χρήστες είναι κάτι το τρομερό. Μοιάζει παράδοξο, διότι είναι αμέσως φανερό ότι το σύνολο των βουλευτών της Χρυσής Αυγής είναι πρόσωπα κατά κανόνα πολύς χαμηλής μόρφωσης και ούκο λίγες φορές ο τρόπος ομιλίας τους δεν διαφέρει από κοινούς αλήτες του δρόμου. Και εδώ είναι το πιο τρομακτικό κατά την γνώμη μου. Νομίζω πως οι επιφημίες αυτές δεν είναι απόρρια εν λόγω διαδικασιών. Τι εννοώ? Νομίζω πως αυτές οι αντιδράσεις εκπορεύονται από μια κατάσταση μάζας με την έννοια της ψυχολογίας των μαζών του κοινωνικού ψυχολόγου Γουστάβο Λεβόν. Δηλαδή μιλάμε πια για έναν όχλο που συντονίζεται συναισθηματικά από μια φασιστική ρητορική. Είναι το ίδιο φαινόμενο που οδήγησε το Χίτλερ στην εξουσία. Αν η οικονομική εξαφίλωση συνεχιστεί, δεν αποκλείεται να έχουμε απρόπτα. Πραγματικά αυτό το αναπτύξαμε προηγουμένως. Εμείς όμως, κύριε Δημήτρη μου, να ξέρετε, όντως έτσι είναι, όπου υπάρχει διαφθορά και κρίση, τα άκρα, ειδικά τα ναζιστικά, φασιστικά άκρα υποφελούνται, αλλά γι' αυτό υπάρχει η Ένωση Κεντρών, η τροχοπέδη που λέγεται Ένωση Κεντρών, γιατί θα δώσουμε πολιτικό αγώνα να αποδείξουμε ότι όταν ένα σύστημα σαπίζει, όπως είναι το σημερινό, δεν πας στη Χούντα, δεν πας στους Ναζί, βάζεις ανθρώπους σαν το Λεβέντη στη Βουλή μέσα, καθαρούς, ηθικούς, με 20-30 βουλευτές, να αρχίσουν το βούρδουλα στους άλλους. Βάζεις τη φωνή της λογικής πάνω. Με σοβαρότητα όμως, με ήθος. Ακριβώς. Έτσι, δεν βάζεις μαχαιροβγάλτες, βάζεις σοβαρούς ανθρώπους στη Βουλή. Και τέτοιους η Ένωση, ο κεντρός χώρος έχει. Να εξηγούμεθα. Έτσι. Έτσι, όντως όπως το λέτε, οι κίνδυνοι αυτοί υπάρχουν. Αλλά πιστεύω τουλάχιστον την έσκατη ώρα ο λαός έχει διαπράξει πολλές ανοησίες να μην διαπράξει την ακόμη μεγαλύτερη, που ήταν και η τελευταία του. Γιατί σας είπα, ο Γκέμπελς παρακολούθησε το φιλμ και έλεγε στους συνεργάτες του στη διαφθορά πάνω, λέει, του συστήματος θα κουμπίσουμε για να επιβληθούμε και μετά ξέρουμε, λέει, και να σκοτώνουμε και να εξοντώνουμε τους Εβραίους, ξέρουμε τη συνέχεια να κυριαρχήσουμε. Ακούτε. Έτσι. Ακούτε και λέω, τι πράγματα είναι αυτό, πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία τόσο καρπών. Πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή 70 χρόνια περάσανε, αλλά μέσα στο, η κτηνοδία, η θηριωδία μένει μέσα στον άνθρωπο. Τα χρόνια περνούν, η θηριωδία μένει. Που έπρεπε ο πολιτισμός, η μόρφωση, οι άλλες πια εποχές που ζούμε, η τεχνολογία, να μας έχουν πρικίσει με περισσότερες άμυνες, κύριε Βερόνιμο. Όχι, δηλαδή από τους κλέφτες πάμε στους φωνιάδες. Δεν υπάρχει κέντρο, δεν υπάρχει ίσιος δρόμος. Να δώσουμε ένα τέλος στη σημερινή μας συζήτηση και να πούμε με τους ανθρώπους της Χρυσής Αυγής δεν έχουμε τίποτα, απλά είναι θύματα της ιδεολογίας τους και είναι επικίνδυνοι. Η πλειοψηφία του κόσμου ψήφισε. Γιατί άκουσα εγώ έναν στο έξτρα στο Χίο που έλεγε ένας της Χρυσής Αυγής ότι οι Έλληνες είναι μόνο όσοι οι παππούδες τους είχαν πολεμήσει στους πολέμους. Ή όσοι είναι, λέει, από τους δύο γονείς, πράγμα παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Και αυτό με το Σκορσιανί. Ναι. Έναν αθλητή. Άρα Έλληνα, δηλαδή στην Αμερική, οι Έλληνες, οι δικοί μας που έχουμε 1 εκατομμύριο Έλληνες στην Αμερική, να τους διώξουν οι Αμερικάνοι. Ναι. Στην Αυστραλία που έχουμε 500.000 Έλληνες, να τους διώξουν οι Αυστραλέζοι. Αυτά είναι τρελοκομεία όταν λένε ότι πρέπει να έχει, ο Έλληνας είναι όποιος έχει πολεμήσει ο παππούς του. Ή όταν είναι από τους δύο γονείς. Ο Λόρδος Βίρον που δεν ήταν Έλληνας και έδωσε την περιουσία του και το αίμα του στην Ελλάδα. Κατά τη Χρυσή Αυγή δεν είναι Έλληνας. Και είναι της Χρυσής Αυγής αυτή η Μιχαλολάκη. Όχι, παιδιά. Ψυχραιμία, ρε παιδιά. Εντάξει. Άλλο να μας ψυχαγωγείτε με κάποιες τρέλες, αλλά όχι να υπάρχουν και ηλίθιοι να πιστεύουν σε τέτοιες νοσηρές καταστάσεις, έτσι είναι, κύριε Βερόνιμο. Βιολογικά Έλληνα θα έλεγε και ο Πλεύρης. Να μας παίρνει εξέταση αίματος ο κύριο Πλεύρης, να μας παίρνει να δει αν έχουμε χρωματόσωμα, λέει, ελληνικό. Αν είναι η καταγωγή. Επαναφέρουν δηλαδή
της φασιστικής ακροδεξιάς ζωντανεύουνε μνήμες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι επικίνδυνοι. Και λένε ότι ο Παπαδόπουλος δεν έκλεψε. Και πήγα εγώ στη Ρόδο, σαν 24 χρονών, 23 χρονών, πρωτοβουλευμένος από το Πολυτεχνείο. Κοίταγα την πετά. Ξενοδοχείο. Λέω, τι έγινε με αυτό το ξενοδοχείο. Λέει, είχε έρθει ένας συνταγματάρχης, πήρε λέει την έκταση, πήρε δάνεια τις προκαταβολές και έγινε καπνός. Λέω, και ποιον είχε. Λέει, είχε τον Παλόπουλο. Τα λεγόμενα θανασοφιά. Οι μεγαλύτεροι κλέφτες ήταν. Τα λεγόμενα μεγαλύτεροι κλέφτες ήταν οι αποφελεί. Η δικτατορία του Παπαδόπουλου είχε τους μεγαλύτερους κλέφτες. Τώρα λέει ο ίδιος έκλεψε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, τι ανέκλεψε ο ίδιος. Δηλαδή. Ήταν τότε πολύ κλέφτες του συστήματος με τα λεγόμενα θαλασσοδάνεια τότε που. Σας λέει ο Ασλάνο. Τις δουλειές τότε τις έκλεινε ο Ασλανίδης και ο Παλόπουλος. Δεν παρακαλώ τώρα. Εντάξει, τον Πατακό τον είχαν για τα ζήτα. Ναι. Ο Πατακός ήταν ο... Έβαλε τα τεθωρακισμένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι κάθε Σάββατο 12.30 ώρα το βράδυ μέχρι τις 2.30 και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30. Επαναλαμβάνω, Σάββατο βράδυ στο έξτρα, έτσι, για το έξτρα. 12.30 ώρα το βράδυ μέχρι τις 2.30 και Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30. Τα κεντρικά γραφεία είναι Καρόλου 28, αν θέλετε να στείλετε επιστολή, Ένωση Κεντρών Καρόλου 28, Αθήνα. Όσοι θέλετε να γραφτείτε σε Ένωση Κεντρών, θα μπαίνετε στο αντιδιαπλοκή.gr, λέει κάτω μια καταπόλυφη στήλη, εγγραφή μέλους. Πατάτε, βγαίνει μια φόρμα, συμπληρώνετε στοιχεία και κάνετε πρόθεση. Στο αντιδιαπλοκή.gr μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές που κάνουμε στο έξω, τις εκπομπές που κάνουμε σε όλο τον κόσμο, και στους Ξυκουκουλουτάκης, ας πούμε, που είναι στο Λονδίνο. Τις εκπομπές μας βλέπει από το αντιδιαπλοκή.gr ο άνθρωπος. Ναι. Και εδώ είστε στην Ελλάδα και δεν μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ. Δηλαδή, θέληση χρειάζεται. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας κάνει προτάσεις, υποδείξεις, όλα τα λαμβάνουμε υπόψη. Βασικά στη δημοκρατία ένα πράγμα είναι το χαρακτηριστικό, κύριε Βερόνη. Στη δημοκρατία. Και ο έσκατος μπορεί να πει μια πρόταση και να την υιοθετήσουμε γιατί είναι σοφότερη από τις δικές μας. Δεν υπάρχει σοφός. Στη δημοκρατία σοφός υπάρχουν στις δικτατορίες, στα ανελεύθερα καθεστώτα. Στις δημοκρατίες και στην Ένωση Κεντρών, ο έσχατος, ο ολοκέντρος, ο χθεσινός, κάνει μια πρόταση, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόοδο της χώρας. Έτσι. Όλοι με τα σεβασμού πρέπει να την υιοθετήσουμε. Γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε ο παλιός ούτε καινούργιος. Υπάρχει ένα στίβος προσφοράς για τη χώρα, στον οποίο στίβο οφείλουμε όλοι να συμμετάσχουμε. Αυτή είναι και η δημοκρατία. Αυτή είναι και η δημοκρατία. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για σήμερα και θα επανέλθω.